Και στην πολιτική σκηνή ανάψε δημοσίευμα της εφημερίδας Documento που εμφανίζει το γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Λευτέρη Αυγενάκη να έχει καταγραφεί από τον Κοριό της ΕΥΠ σε συνομιλίες με άτομα που έχουν καταδικαστεί για εκβιασμό και ερευνούνται για παράνομη εμπορία χρυσού και διακίνηση μαύρου χρήματος. Το παρακράτος Τσίπρα Καμένου Βαξεβάνη θα λάβει την απάντησή του μέσω της δικαιοσύνης. Η εφημερίδα αναφέρει πως ο Λευτέρης Αυγενάκης έχει καταγραφεί να κάνει ρουσφέτη στον επιχειρηματία Παναγιώτη Μπαμπάμτσι, που είχε συλληφθεί ως ενδιάμεσο στον εκβιασμό μιας εμπόρου χρυσού για 500.000 ευρώ. Το Μαξίμου πέταξε το γάτι στον Κυριάκο Μητσοτάκη ένωψη της συζήτησης που έχει ζητήσει ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης για την ανομία. Από τον ίδιο τον κύριο Αυγενάκη δεν περιμέναμε τίποτα περισσότερο από καταγγελίες για συκοφαντίες και παρακράτος. Από τον κύριο Μητσοτάκη περιμένουμε πιστικές απαντήσεις. Διαφορετικά θα αποδειχτεί ότι η ανοχή στην ανομία και η ανομία της ανοχής ανθίζουν πολύ κοντά του. Όχι μόνο προσβλέπουμε, αλλά δεν βλέπουμε την ώρα να προσέλθει επιτέλους ο Αλέξης Τσίπρας στη Βουλή και να απαντήσει στον Κυριάκο Μητσοτάκη για την ανασφάλεια που νιώθουν οι πολίτες από την παρμιώδη ανοχή του στην ανομία, τους ρουβίκονες και το παρακράτος της κυβέρνησής του, που έφτασε στο σημείο να μας φακελώνει ακόμη και στα social media. Η εκοφαντική σιωπή του κυρίου Μητσοτάκη σημαίνει συνενοχή και θα ήταν προτιμότερο ο στενός συνεργάτης του να αφήσει κατά μέρους τις απειλές. Πήρα εναντίον του Λευτέρη Αυγενάκη αλλά και κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη εξαπέλυσε και η Κουμουνδούρου. Τα όσα αποκαλύπτει η εφημερίδα Documento σχετικά με τις διασυνδέσεις του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτή του κόμματος Λευτέρη Αυγενάκη με πρόσωπα που έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο σε εγκληματικά κυκλώματα προκαλούν κυριολεκτικά σοκ.